205 και σήμερα. Τόσες είναι οι μέρες, κυρίες και κύριοι, που υπολείπονται μέχρι τη συναυλία των Manowar στις 22 Ιουνίου στην πλατεία Νερού, για την οποία το συγκρότημα μας έχει υποσχεθεί ένα υπερθέαμα για όλες τις αισθήσεις, Χελπάια. Κάτσε τώρα για να καταλάβω τι συμβαίνει. Οι Manowar μας επισκέπτονται στα πλαίσια της Crushing the Enemies of Metal Anniversary Tour 22, όπου γιορτάζουν τις επαιτίους όχι ενός, ούτε δύο, ούτε τριών, αλλά έξι άλμπουμ. Συγκεκριμένα γιορτάζουν τα Battle Hymns, Fighting the World, The Triumph of Steel, Warriors of the World, Gods of War και The Lord of Steel. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι αν θα παίξουν τραγούδια μόνο από αυτά τα άλμπουμ. Καλή ερώτηση, η αλήθεια είναι. Αυτό μένει να το δούμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι επέτειοι αυτές είναι η αφορμή και πως θα ακούσουμε και τραγούδια και από τα άλλα άλμπουμ των Manowar σε 206 μερούλες θα γνωρίζουμε. Εντάξει, η περιοδία ξεκινάει νωρίτερα, αλλά θα μάθουμε κι εμείς νωρίτερα. Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς, γιατί με τους Manowar τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Ας πούμε, στην προηγούμενη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, έπαιξαν το Hector's Hymn αποκλειστικά για τους Έλληνες οπαδούς. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Και με αυτό το καινούριο τραγούδι, το Revenge of Odysseus, τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοίτα, Χέλ μου, πριν από μερικές ημέρες, ο Joey DeMaio, ο ηγέτης των Manowar, επισκέφτηκε την Ελλάδα για μια συνέντευξη τύπου. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια αποκλειστική συνέντευξη, οπότε υπομονή μερικές μέρες. Λογικά την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τη συνέντευξη αυτή, όπου ο αρχηγός μιλά για όλα και για το πώς θα είναι το show και για, για το τραγούδι αυτό, την εκδίκηση του Οδυσσέα, πόσο μεγάλη διάρκεια θα έχει, τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν εκεί, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής προς τα έξω. Θα ξεκαθαριστούν και θα υποθούν όλα στη συνέντευξη αυτή. Ωραία. Εντάξει, μπορώ να περιμένω 7 μέρες. Τι είναι 7 μπροστά στις 205? Σωστά. Σωστά. Κοίτα, γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε το καλοκαίρι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είναι πάρα πολλές οι συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί, αλλά είναι και αρκετές σημαντικές, οι οποίες στην στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και δεν έχουμε κανένα λόγο να τις αναφέρουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε την επίσημη πληροφορία. Όμως, είναι ας πούμε οι Evanescence, οι οποίοι παίζουν την Κυριακή 5 Ιουνίου στο θέατρο της Πέτρας, στην Πετρούπολη. Είναι η Manowar, που είναι 22 Ιουνίου, όπως είπαμε, στην πλατεία Νερού. Είναι η Judas Priest 17 Ιουλίου, είναι η Sabaton με τους Blind Guardian 21 Ιουλίου, Within Temptations 22 και Slipknot 23 Ιουλίου. Γενικά είναι ο κατακλυσμός που ακολουθεί τις μεγάλες περιόδους ξηρασίας που έχουμε περάσει και το περιμένουμε πώς και πώς. Το περιμένουμε πώς και πώς. Έχουν ανακοινωθεί και οι Whitesnake. Να πάμε να φωνάξουμε, να τραγουδήσουμε, να χειροκροτήσουμε τον μεγάλο, τον δάσκαλο, τον μεγάλο πατέρα σε αυτό το τελευταίο run των Whitesnake και σε άλλα νέα είναι το TV War του Matt και του Metal Hammer, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Οι Γιάννηδες είναι στην θέση τους και πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Νέα βίντεο, κλασικά βίντεο, live βίντεο, νέα επέτειο και σε λίγο μιλάμε με τον Jim Mutilator, ιστορικό μέλος της σκηνής, ιδρυτικό μέλος των Rotting Christ, των Varathron, που πλέον έχει επιστρέψει στη σκηνή με το νέο του συγκρότημα, τους Youth Iria. Θα μιλήσουμε τόσο για το παρόν του κυρίως, αλλά θα μοιραστεί μαζί μας και 2-3 ιστορίες από εκείνα τα παλιά χρόνια της black metal σκηνής. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Ginger σε ολοκένουργιο βίντεο. Ακολουθούν οι Ferrymen και τα λέμε σε λίγο. One More River to Cross είναι το νέο τρίτο άλμπουμ των Ferrymen, όπου είδαμε τον πολυτάλαντο Magnus Carlson μαζί με τον Ronnie τον Romero και τον Mike τον Terana στα τύμπανα. Καλό μελωδικό metal από τα ωραία project της Frontiers. Εδώ νομίζω πως υπάρχει λόγος να αναφέρουμε τα σχήματα στα οποία έχουν συμμετάσχει όλοι αυτοί στο παρελθόν. Δεν έχουμε το χρόνο άλλωστε να το κάνουμε. Είναι πάρα πολλά. Τι νέα, Hellfire? Τι νέα. Καταρχάς έχουμε την Floor Jansen, πλέον τραγουδίστρια των Nightwish, όπου σε συνέντευξή της τη ρωτάνε τι γίνεται με το σχήμα που τη μάθαμε ουσιαστικά, τους After Forever. Θα γίνει κάποια επανασύνδεση, θα ξαναβγείτε, θα το αυτό. Λέει,
Εντάξει, δεν πειράζει, αυτά τα πράγματα ήταν στο παρελθόν. Ας μείνουν στο παρελθόν, καλό είναι εκεί. Και γιατί να μην είναι άλλωστε τώρα, μα έχει του Nightwish. Ναι, σωστά. Σωστά. Προφανώς κάποιος συνάδελφος θέλησε να θέσει τη συγκεκριμένη ερώτηση και απάντησε πολύ ευγενικά έτσι και με διπλωματία η Φλόρ. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναδραστηριοποιήσει τους After Forever. Με τους Nightwish είναι βασιλιάδες του κόσμου αυτού όσον αφορά τον ήχο τους. Πηγαίνουν καταπληκτικά μέχρι και τώρα. Οπότε, ναι. Γιατί. Και έχουμε και αποχώρηση του drummer των Opeth, τον Martin Axelrod. Στη θέση του πήγε ο drummer των Therion, ο Sami Karppinen, και θα είναι και στα επερχόμενα live τους. Έχουν ένα ωραίο δυνατό αμερικάνικο tour, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με Mastodon. Φοβερός συνδυασμός. Φοβερός συνδυασμός είναι τώρα, τρέχει αυτό το tour αυτή την εποχή. Mastodon και Opeth, καταπληκτικό πραγματικά tour, και όντως ο νέος τους drummer έχει ντεπουτάρει και παίζει μαζί τους. Κοίτα, ο Axelrod ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης, πάρα πολύ τεχνικός, ο οποίος μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το πολυσύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό υλικό των Opeth με πολύ μεγάλη ευκολία και τον είχε αγαπήσει πάρα πολύ και ο κόσμος. Σίγουρα ο Michael Åkerfeldt βρήκε έναν κατάλληλο άνθρωπο, δεν μπορείς να μπεις εύκολα στο στρατόπεδο των Opeth και πρέπει να είσαι πολύ ολοκληρωμένος μουσικός για να μπεις και να παίξεις όλα αυτά τα πράγματα. Οι Opeth θα τον βρουν τον δρόμο τους. Θέλω πάρα πολύ να τον βρει και ο Axelrod με ό,τι θα κάνει, γιατί είναι ένας από τους μουσικούς που πρέπει να υπάρχουν στη σκηνή και θέλουμε, ρε παιδί μου, να τον παρακολουθούμε και να βλέπουμε τα βήματά του. Ναι, από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση της μπάντας, υπάρχει μια μικρή έτσι, πικρία, δεν ξέρω, μιλάνε για σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να υπάρχει άλλη μπάντα, ποιος ξέρει και γιατί. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως οι Opeth δεν πρόκειται να χάσουν και πολύ από αυτή την ιστορία. Σίγουρα ήταν ένας καταπληκτικός drummer, αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι Opeth είναι ο Åkerfeldt και η μουσική που τον πλαισιώνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια win-win κατάσταση, όπου και οι Opeth θα συνεχίσουν ωραία και κανονικά την πορεία τους, αλλά και ο Axelrod θα βρει, ρε παιδί μου, ένα σχήμα, ένα project δικό του ή drummer σε κάποιο άλλο σχήμα που θα αναδεικνύει τα ταλέντα του. Έχουμε καινούριο project του τραγουδιστή των In Flames, του Anders Frieden, που λέγεται If Anything Suspicious. Έβγαλε και δύο κομμάτια να ακούσουμε, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό στυλ από ό,τι θα περιμέναμε. Ναι, είναι ηλεκτρονικό αρκετά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι βρήκε πολύ χρόνο μέσα στο στούντιο τώρα με τις καραντίνες και με τα lockdown και βρήκε και τα μπλιμπλίκια μπροστά του και άρχισε να πατάει διάφορα κουμπάκια. Αλλά νομίζω πως το γενικότερο νέο που αφορά στην περίπτωση In Flames δεν είναι το project του Frieden. Είναι το The Halo Effect, που είναι project 5 πρώην μελών των In Flames. Κοίτα, είναι φοβερό γιατί καταρχάς είναι ο αρχικός τραγουδιστής των In Flames, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Michael Stanne, ο οποίος στη συνέχεια έκανε καριέρα ως φωνή των Dark Tranquillity. Είναι και άλλα πρώην μέλη των In Flames. Από αυτούς ας ξεχωρίσουμε τον Jesper τον Stromland, ο οποίος εντάξει, μεγάλος παίκτης, κιθαρίστας ιστορικός των In Flames, έχει γράψει πάρα πολλά από τα κλασικά του τραγούδια και έλειπε από τον κόσμο η παρουσία του. Και βγήκε ο Stanne σε μια συνέντευξή του και είπε ότι ξέρεις, η σκηνή του Gedeborg είναι έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να αναφερόμαστε σε αυτήν, σαν κάτι πολύ μεγάλο που όντως είναι, αλλά είναι μετρημένοι οι άνθρωποι οι οποίοι την απαρτίζουν. Οι περισσότεροι από αυτούς, μάλιστα, γνωρίζονται από πολύ μικρά παιδιά και έχουν συνυπάρξει όλοι σε διάφορα project, είτε στα σχολικά τους χρόνια, είτε στην συνέχεια. Και λέει ότι το γεγονός ότι τα 5 μέλη των Halo Effect έτυχε να παίζουν στους In Flames σε κάποια φάση της καριέρας τους, είναι μια σύμπτωση. Ναι. Να πούμε ένα μικρό τρίβια. Ναι, φυσικά. Τι είναι το Halo Effect? Τι είναι? Το φαινόμενο του φωτοστέφανου στα ελληνικά. Εξηγεί δηλαδή όταν συμπαθούμε κάποιον με την πρώτη ματιά, έχουμε μια πρώτη πολύ καλή εντύπωση, όλοι το έχουμε πάρει αυτό, αυτόματα θεωρούμε ότι έχει και διάφορα άλλα προτερήματα. Έχουμε μια γενική καλή προδιάθεση ως προς το άτομό του, γενικότερα. Με μία μόνο πληροφορία για τη γενικότερη εικόνα. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις μπλουζάκι Warrel Dane, λες καλό παιδί κατευθείαν. Εννοείται. Μάλιστα, κατάλαβα. Το οποίο δεν είναι μόνο για άνθρωπους, μπορεί να είναι και για προϊόντα. Αν βλέπεις, ξέρω εγώ, κάτι ότι είναι 0% λιπαρά, λες είναι καλό για μένα, αλλά ουσιαστικά να είναι βλαβερό. Μάλιστα, κατάλαβα. Και υπάρχει και το ανάποδο που είναι the horn effect. Το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, όταν κάποιος σου κάνει μια πρώτη κακή εντύπωση, έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο βγάζει κάτι αρνητικό, κατευθείαν μπορείς να το γενικεύσεις σε μια αρνητική προδιάθεση για το άτομό του. Μάλιστα. Θα προτιμούσα να είναι το horn effect η θετική προδιάθεση για το Halo ή ανάποδο. Νομίζω πως έτσι θα ήταν
Το σωστό, εν πάση περιπτώσει, πάμε να τους δούμε. Πάμε, ναι. Πάμε να τους δούμε. Είναι Halo Effect, λοιπόν, τα πέντε πρώην μέλη των In Flames με τον Michael το Stane στην φωνή. Τους βλέπουμε και επανερχόμαστε. Στο τρίτο του άλμπουμ με τους Me and That Man, ο Nergal των Behemoth παρουσιάζει για ακόμα μία φορά μία σειρά από ηχηρά ονόματα, από ηχηρές συνεργασίες. Ανάμεσα σε άλλους είναι ο Gary Holt των Exodus και Slayer, η Alissa τον Arch Enemy, ο Randy Blythe των Lamb of God, η Mirkur, ο Devin Townsend, ο Dave Vincent των Morbid Angel, ο Hank von Hell των Turbo Negro, ο οποίος και μας αποχαιρέτησε πριν από μερικές μέρες, ο Abbath των Immortal και άλλοι. Και αυτό που μόλις είδαμε ήταν το Under the Spell, όπου συνεργάζεται μαζί με τον Tobias Forge, τον Ghost. Δυνατή συνεργασία, έτσι. Καλό κιόλας το ηχητικό. Πολύ καλό το κομμάτι. Αυτοί οι δύο έχουν γίνει φίλοι και νομίζω πως θα δούμε και κάτι ακόμα από αυτούς στο μέλλον. Έχω την εντύπωση. Έτσι είναι και ψηλοσυνομήλικοι. Και ζυζάνια και τα δύο. Έχουν κοινό background. Οπότε ποιος ξέρει τι μπορεί να βγει από τη συνεργασία αυτή. Καλοδεχούμενο. Εννοείται. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο του heavy metal? Κοίτα, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν στο άλμπουμ του Nergal έχουμε και τον Blaze Bailey. Ναι, σωστά. Όπου τον βρήκανε και τον ρωτήσανε πώς του φαίνεται το σεντζούτσου. Κάτσε τώρα. Για πες. Εντάξει, τώρα δεν γίνονταν να πει κάτι αρνητικό. Λογικό είναι. Είπε ότι είναι ένα πολύ... του άρεσε καταρχάς το άλμπουμ, το άκουσε λέει 2-3 φορές. Είναι αρκετά... έχει πολύ νόημα όλο αυτό, όπως είπε. Χρειάζεται αρκετές ακροάσεις για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Και ότι έχει πέσει και πολλή δουλειά και ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα άλμπουμ που θέλει το χρόνο του να ξεδιπλωθεί. Και συμφωνούμε. Συμφωνούμε και στο Senjutsu, στα Special Thanks, ο Steve Harris ο αρχηγός, τον αναφέρει τον Blaze μέσα. Πάνε από ότι υπάρχει μια σχέση, ρε παιδί μου, ξέρεις, ανάμεσα στα παιδιά. Ωραία πράγματα αυτά. Οι Godsmack θα μπουν στο στούντιο για να βγάλουν το άλμπουμ, το οποίο βέβαια θα πάει κάνα χρόνο μετά για να τα ακούσουμε. Γιατί μας το λένε από τώρα, δηλαδή. Πολλές μπάντες το λένε από τώρα και πολλές μπάντες προετοιμάζονται, λένε για άλμπουμ το οποίο θα βγει το 23. Πώς καταλαβαίνεις, όλοι περιμένουν να γίνουν πάλι normal οι περιοδίες και οι συναυλίες πριν κάνουν μεγάλες κινήσεις. Ναι, εντάξει, η Godsmack είναι τόσο επιτυχημένο συγκρότημα που έχουν την πολυτέλεια του να περιμένουν όσο καιρό θέλουν μέχρι να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ. Εντάξει, πάμε, next. Rammstein, και αυτή. Καινούριο άλμπουμ, το οποίο κανονικά έχουν να κάνουν ένα ευρωπαϊκό tour το 22. Και μεγάλο tour από ό,τι λέγανε, stadium tour, δηλαδή σε πολύ μεγάλους χώρους. Σε αρένες, ναι. Οπότε λογικά θα βγει πριν από αυτό, οπότε να είναι την άνοιξη, να το έχουμε. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνουν βιντεοκλιπικά αυτή τη φορά, πώς θα ξεπεράσουν αυτό που είχαν κάνει με το Deutschland. Κοίτα, η Rammstein είναι πολύ εντυπωσιακό συγκρότημα, τα show τους είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πάνε να δουν τις συναυλίες τους για την γενικότερη εμπειρία και όχι τόσο για να ακούσουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια που τα έχουν οι Rammstein. Δεν θέλω να πω κάτι για την μουσική τους, αλλά νομίζω πως αυτό που κάνουν συναυλιακά είναι ένα υπερθέαμα και τραβάνε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος, ξέρεις, είναι λίγο τουρίστας, λίγο αλεξιτοτιστή στη φάση, αλλά πάει να το δει γιατί είναι πολύ φωτιά, ρε παιδί. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου βιντεάκια με το τι γίνεται για να στηθεί αυτή η παραγωγή. Ναι, ναι. Το τι φορτηγά και μιλάμε για τεράστια. Για υπερπαραγωγή όλο αυτό και για τεράστιο budget κάθε φορά. Όχι, εντάξει, άξιοι ρε παιδί μου και η μουσική τους καταπληκτική, αλλά πολύ φωτιά ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και πάμε στους Metallica, όπου ανακοινώσαν το Metallica Black Box. Το Black Box. Το οποίο μας πήρε λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει να κάνει προφανώς για την περίοδο του Black Album. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα memorabilia, διάφορα συλλεκτικά αντικείμενα. Καταρχάς, το Black Box είναι ένα site. Αυτή τη στιγμή είναι ένα site. Μάλιστα. Δεν υπάρχει σαν δεν υπάρχει ένα μαύρο κουτί κάπου που μπαίνεις και βλέπεις. Μάλλον το εννοούν ότι είναι το εικονικό μαύρο κουτί. Okay. Όπου εκεί μέσα υπάρχουν, θα μπορεί κάποιος να αγοράσει, να δει σε streaming, live του 91 και 92, περιοδίας τότε. Τα οποία δεν υπάρχουν διαδίκτυο, δεν έχουν κυκλοφορήσει. Τώρα θα είναι. Είναι γνωστό ότι οι Metallica γράφουν κάθε συναυλία τους. Mm-hmm. Οπότε είναι κάποιες συναυλίες από εκείνα τα χρόνια, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει στον κόσμο. Οπότε κάποιος με ένα εισιτήριο θα μπορέσει να δει
κάποιες τρία σόου επιλεγμένα. Τρία σόου. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή μόνο του Black Box. Έχει κάποιες τιμητικές πλακέτες, να το πω και έτσι, που είναι κανονικά physical, έτσι, που μπορεί να αγοράσει κάποιος. Αριθμημένες, δεν είναι πολύ μεγάλη, ξέρω, πέντε ή κάθε μία, πέντε αντίτυπα. Έχει κάποια πόστερ και αυτά συλλεκτικά και μετά μιλάμε για φωτογραφίες συλλεκτικές, αλλά αυτά είναι εκτυπώσεις, δεν είναι η ίδια η φωτογραφία, που θα είναι υπογεγραμμένα, θα έχουν κάποιες πλακέτες, μπορούν να βάλουν ακόμα και το όνομά σου όταν την αγοράσεις. Όλα αυτά με το αζημίωτο, φαντάζομαι. Το πολύ αζημίωτο. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, τα προϊόντα ή τα εκθέματα του Black Box θα ανανεώνονται όσο περνάει ο καιρός. Θα προσθέτονται ναι, και καινούργια, δεν θέλω να πω εκθέματα, ας το πούμε προϊόντα, και θα έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να αγοράσει κάποια από αυτά, τα οποία θα διατίθενται μεν σε ποσότητες επαρκείς ώστε να τις αγοράσουν οι 5, 10, 20, 30 πρώτοι, αλλά όχι για όλο τον κόσμο. Όχι, θα είναι limited, δηλαδή. Limited, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ας μείνουμε στο ότι οι Metallica βγαίνουν και παίζουν, και αυτό το κάνουν πάρα πολύ καλά. Έκαναν πρόσφατα μια συναυλία στην Φλόριντα, η οποία ανακοινώθηκε χθες, έγινε αύριο, τσιμπήσανε τους Trivium, τους βάλανε support και από εκεί πέρα να δούμε τον Black End. Έτσι. Αυτή είναι η Metallica, μερικές μέρες πριν λοιπόν. Πάμε να τους δούμε και επανερχόμαστε με τους Γιοφύρια, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν στο TV World του MAD και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είπαμε στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής πως σήμερα πρόκειται να φιλοξενήσουμε τον Jim Mutilator, σημαίνον μέλος της ελληνικής σκηνής, ιδρυτικό μέλος των Rotting Christ, των Varathron και πλέον ο άνθρωπος πίσω από τους Γιοφύρια, τον τεμπούτο των οποίων κυκλοφόρησε από λίγο καιρό. Jim, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας και τιμή μας. Αλήθεια δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και σε ποια από όλες τις προεκτάσεις να πάω την κουβέντα αυτή. Θέλω να μιλήσουμε και για το παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο για το τι κάνεις σήμερα με την μπάντα σου, τους Γιοφύρια. Είχες να εμφανιστείς δισκογραφικά στη σκηνή 25 χρόνια. Ναι, από το Τράργιο The Lost Lovers, αν και είχα μεγάλη συμμετοχή και στο Dead Poem, στο στιχουργικά, κατά το ίμιση. Γιατί έπρεπε να περάσουν 25 χρόνια ώστε να επανέλθεις στη σκηνή? Απλά δεν ξέρω. Τι να σου πω. Στην πραγματικότητα, μετά από την αποχώρηση από τους Rotting Christ, άρχισε να μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, γύρω στα μέσα του 2000, άρχισα να σκέφτομαι να φτιάξω κάποια μπάντα. Και τα κομμάτια που υπάρχουν στο παρόν δίσκο άρχισαν να γράφονται τότε, στα μέσα του 2000. Και μέσα σε όλο αυτό, στους Γιοφύρια τουλάχιστον, βλέπουμε και τη συμμετοχή του Μάγκους, Νεκρομάντια, πρώην Rotting Christ. Ήταν μια κίνηση ματ, νομίζω αυτή, βοήθησε πάρα πολύ. Και επικοινωνιακά, αλλά και αποτελεσματικά το δίσκο. Σίγουρα, τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Βαριά φανέλα και ο Γιώργος, έτσι. Και να σου πω την αλήθεια, έψαχνα πάρα πολύ για τραγουδιστή και δεν είχα σκεφτεί καν τον Γιώργο για τραγουδιστή. Ήταν ο Ντάγκαλ Πάτερσον, ο συγγραφέας του Non-Serbian Book, που μου λέει: Γιατί δεν λες το The Magus? Λέω: Δεν ξέρω, θα τον ενδιαφέρει. Εντάξει, λέω: Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Τον πρώτο τηλέφωνο, ο Γιώργος στην αρχή ήταν με τίποτα. Μου λέει: Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, τι σου ήρθε να κάνεις μπάντες και τέτοια. Του λέω: Να σου στείλω το δίσκο. Στείλω, μου λέει: Να σου κάνω καμιά συμμετοχή μου. Δεν τώρα κάνω έτσι, επειδή εσύ μου λέει: Να σου τραγουδίσω λίγο. Του στέλνω το δίσκο, με παίρνει μετά από καμιά ώρα, μου λέει: Αυτό είναι καλό, λέει, είμαι μέσα για όλοι. Έτσι πάει η ιστορία. Έτσι, πραγματικότητα κοντεύει να τελειώσει ο δίσκος γιατί δεν υπήρχε τραγουδιστής, έτσι. Είχα μιλήσει με πολύ κόσμο, από το εξωτερικό κυρίως. Προσανατολιζόμουν κυρίως σε πιο heavy metal τραγουδιστές, πιο power τραγουδιστές, αλλά η απόσταση ήταν λίγο δύσκολο με όλους αυτούς. Έβαλε και κόσμο, δηλαδή, όπως ο Paul Kenneth, τον Souls, της Μοκό, κανένας κάθισε, δούλεψε το δίσκο, έκανε του λέω μετά στο τέλος, όχι. Τσατίστηκε κιόλας και κάποιοι άλλοι τώρα που γνωστές black metal brothers που είχαν εκεί πέρα. Και... Καλά, όντως έχοντας ένα παρελθόν ως ιδρυτικό μέλος δύο πολύ σημαντικών black metal συγκροτημάτων, να κάνεις ένα δίσκο, το comeback σου μετά από τόσο καιρό, έχοντας προσανατολισμό στο heavy power metal. Ξέρω κι εγώ έτσι, έτσι και κάτσε. Τελευταία φορά που έγραψες δίσκο στο στούντιο ήταν στο Treyarchy πριν από 25 χρόνια. Ξέρω ότι ήσουν μέσα στη σκηνή, είχες και το δισκοπωλείο στο Metal Era για πάρα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσες σίγουρα κυκλοφορίες, άκουγες πάρα πολύ μουσική. Δεν έφυγες ποτέ από το heavy metal για να επιστρέψεις ξαφνικά μετά από 25 χρόνια. Αλλά ποια ήταν η διαφορά του να φτιάχνεις ένα δίσκο το 1996 και το 2021? Κοίτα, κατά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είμαι οπαδός, έτσι. Ναι. Και βάσει όπως το είπες και εσύ, λόγω της όλη αυτή η δουλειά μου που ήταν μέσα στη μουσική, έχω ακούσει τόσο μουσική και δεν το λέω εγωιστικά που έχουν ακούσει λίγοι στον πλάνο. Έχω ακούσει σχεδόν τα πάντα από όλα τα είδη του metal.
Βασικά όμως πάντα μου έλειπε να γράφω μουσική, να παίζω μουσική. Δηλαδή, το μόνο που σκέφτομαι, δηλαδή τώρα ανυπομονώ πότε θα ξαναμπω στο στούντιο για να γράψω δίσκο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό για μένα να είσαι στο στούντιο είναι μια μυσταγωγία, είναι ένας τρόπος ζωής. Τώρα τι να σου Οπότε πω. Στην ουσία μόνο η τεχνολογία άλλαξε. Μόνο δηλαδή. Η τεχνολογία άλλαξε. Ναι, καλά, σίγουρα τα πράγματα τότε ήταν πιο αναλογικά. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να γράψει ένα δίσκο. Σε βοηθάει η τεχνολογία, σε βοηθάνε οι πολύ πιο έμπειροι, ας το πούμε, παραγωγοί. Όλα τα μηχανήματα. Είναι πολύ πιο εύκολο τη σήμερα ημέρα να γράψει ένα δίσκο. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Η ήχη είναι πιο σύγχρονη, όπως μου αρέσουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ των σύγχρονων ήχων. Να σου πω την αλήθεια. Και κάναμε πράγματα τότε που κάναμε. Είναι cult όλα αυτά, αλλά να σου πω την αλήθεια, μου αρέσουν οι καθαροί ήχοι, μου αρέσουν οι μοντέρνοι ήχοι. Okay. Παρακολουθώντας το τι κάνεις αυτή την εποχή με τους Γιοθυρία, βλέπω ότι ανακοινώνεις τραγουδιστή, ανακοινώνεις νέα μέλη στις κιθάρες του συγκροτήματος. Και η απορία μου και η ερώτηση είναι η εξής: θα είναι διαφορετικό το συναυλιακό line-up από το studio line-up των Γιοθυρία, επειδή ο Μάγκους κυρίως δεν βγαίνει και δεν κάνει συναυλίες? Μόνο όσον αφορά το The Magus. Γιατί ήταν ξεκάθαρο το θέμα από την αρχή ότι ο Γιώργος μου λέει: κοίτα να δεις, εγώ μη μαζί σου, αλλά μη με υπολογίζεις ούτε για live ούτε. Είναι η φιλοσοφία του τέτοια που ποτέ δεν ήταν υπέρ των live, έτσι. Ο Γιώργος έχει διαφορετική άποψη για τον black metal από ό,τι έχω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένων, έτσι, γιατί εντάξει, το black metal για μένα τη καλή δεν είναι μουσική, είναι τρόπο ζωή. Υπάρχει μια κοινή βάση δεδομένα, αλλά ο Γιώργος έχει τη δική του φιλοσοφία και ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Επομένως, επειδή εγώ είμαι υπέρ των συναυλιών και θα παίξω όσο αντέχω, δηλαδή όσο πια πολλά live μπορώ, δηλαδή όπου υπάρχει ενδιαφέρον για μένα, γουστάρω να πάω να παίξω. Επομένως, ήμουν αναγκασμένος να φτιάξω ένα line-up το οποίο θα μπορεί να ακολουθεί την πάντα σε περιοδίες, σε συναυλίες, σε φεστιβάλ, σε οτιδήποτε. Έτσι, ψάχτηκα και ήρθα σε επαφή με τον Μωριάν, τραγουδιστή όλους τους Dark Fortress, τους Alkaloid και σε κάποια άλλα project από ό,τι ξέρω. Επομένως έχουμε και μπάντα η οποία θα έχει standard line-up για τις συναυλίες. Δηλαδή στο επόμενο άλμπουμ, όταν και αυτό κυκλοφορήσει, θα ακούσουμε δύο τραγουδιστές μέσα? Ναι, έτσι ακριβώς. Αχα. Θα είναι ο Μάγκους και θα είναι και ο Μωρεάν. Ετοιμάζεις μια συναυλία. Ετοιμάζεις πολλές συναυλίες μάλλον στο εξωτερικό, αλλά έρχονται δύο shows στην Ελλάδα, σωστά, ναι. Τον Ιανουάριο. Ναι, ναι. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Προσανατολιζόμαστε για μέσα Ιανουαρίου, ήταν να γίνει αρχές Δεκεμβρίου, αλλά τώρα το πούμε και στον αέρα, αλλά επειδή θέλω να συμμετέχει και ο Σάκης σε αυτό το live show, να κάνουμε ένα tribute, ένα special event μέσα στο ίδιο το event, δηλαδή όπου θα παίξουμε και ένα medley με το Σάκη, κάποια κομμάτια των Roti Crash που τα έχουμε γράψει μαζί, δηλαδή Non-Serviam, King of a Stellar War, Among the Storms και άλλο και κάποια ακόμα κομμάτι τώρα. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό live και θα αρέσει στον κόσμο. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία να πούμε. Νομίζω ότι θα είναι 15 και 16 Ιανουαρίου, αλλά το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Okay. 15 Θεσσαλονίκη και 16 Αθήνα. Ωραία. Ωραία. Κάποια θα τα έχουμε κλείσει βέβαια έτσι, αλλά τώρα ναι. Και κορονοϊό επιτρέποντος. Ναι, σωστά. Νέο υλικό, νέα κυκλοφορία από τους Γιοθύρια, πότε μπορούμε να περιμένουμε? Κοίτα, τα κομμάτια σχεδόν είναι έτοιμα για το επόμενο άλμπουμ των Γιοθύρια, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βγει γύρω στην άνοιξη του 23. Να προλάβει λίγο ο κόσμος να μας μάθει, να μας ακούσει, να παίξουμε κάποια live, να προμοτάρουμε λίγο το όνομα της μπάντας στον κόσμο και μετά να μπούμε να γράψουμε και ένα δίσκο ακόμα. Μάλιστα. Στην εικόνα θα υπάρχει ως παραγωγός ο Γιώργος Εμμανουήλ, που βοήθησε αρκετά στο άλμπουμ αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Είπες πριν από λίγο ότι το black metal είναι τρόπος ζωής. Έβαλα στο κεφάλι μου μια ανωτελεία σε αυτό. Επανέρχομαι. Μπορείς να το εξηγήσεις με, δεν ξέρω, σύντομα, με δύο κουβέντες, αν γίνεται. Ας το πω έτσι απλά, δηλαδή θεωρώ δεν είναι τυχαίο που κάπου εκεί στα τέλη του 80 κάποιοι άνθρωποι εκεί στο βορρά της Ευρώπης και κάποια άλλα παιδιά απομονωμένα στο νότο της Ευρώπης αισθάνθηκαν το ίδιο πράγμα, νιώσαν τα ίδια πράγματα και ήρθαν σε επικοινωνία. Εντάξει, λέω, το black metal για μένα πρεσβεύει συγκεκριμένα πράγματα και θα πω και έτσι πως το έχω στο μυαλό μου μια κουβέντα. Για μένα το black metal δεν θα πρέπει να είναι underground όπως πιστεύουν πολλοί. Για μένα το black metal θα πρέπει να είναι εμπορικό. Να το μάθει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί, γιατί είναι επαναστατικό για μένα, είναι επανάσταση. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, δεν ήμουν 15 χρονών όταν σκέφτηκα μέσα μου και λέω να πάνε στο διάλογο όλες τις θρησκείες του κόσμου, χριστιανισμοί, βουδισμοί, τα πάντα. Τα πέταξα όλα στο καλάθι των σκουπιδιών. Και ένιωσα μέσα μου μια περίεργη επανάσταση. Ρε παιδί μου, είπα: θέλω βία, θέλω επανάσταση, θέλω κάτι δυνατό. Το ίδιο πράγμα νιώσαν και τα παιδιά εκεί στη Σκανδιναβία, όλα αυτά τα παιδιά. Και σε άλλα μέρη του κόσμου φυσικά, έτσι. Απλά μιλάω για τη Σκανδιναβία γιατί θεωρώ το black metal, το δεύτερο κύμα του black metal, ας το πούμε, που ίσως να είναι και πρώτο στην τελική, άμα κάτσουμε και το σκεφτούμε, όπως λέγαμε και πριν.
ξεκίνησε δηλαδή το μεγάλο building, ας το πούμε, το κάνανε οι Σκανδιναβοί και εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Εμείς φτιάξαμε ένα πιο μεσογειακό ήχο που επηρεάσαμε πάρα πολλές μπάντες, Arctic Cries, Avarathron, Necromantia φυσικά. Το ίδιο όμως και οι Νορβηγοί που βγάλανε αυτό το παγωμένο, το ακραίο black metal. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι, σου λέω, το black metal πάνω απ' όλα είναι κίνημα, έτσι. Δηλαδή έχει προσφέρει πολλά, άμα σκεφτείς πώς ήταν η κοινωνία τότε. Φυσικά το black metal σήμερα δεν μπορεί να είναι όπως ήταν τότε, δηλαδή τίποτα δεν είναι ακραίο πλέον για τον κόσμο, τα mm-hmm. πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά σου λέω, έβαλε δομές για πολλά πράγματα στην κοινωνία. Εκείνα τα χρόνια είχες επαφή με τα παιδιά από τον Βορρά, με τους πρωτεργάδες, αν θέλεις, του νορβηγικού κυρίως black metal. Ναι, κυρίως και όχι μόνο με τους νορβηγούς, και μεσοειδούς από ό,τι ξέρω, είχες επαφές. Ναι, ναι. Γενικότερα με πολύ κόσμο πάνω. Αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας κάποιες από τις εμπειρίες σου, από την επικοινωνία σου με πολύ σημαντικά στελέχη του black metal, όπως ήταν ο Γερόνιμος ή ο Βίκερνες από την άλλη. Εντάξει, θα ήταν άδικο να μην πούμε πόση βοήθεια πήραμε εμείς από Arctic Cries και Avarathron από τον Γερόνιμος και από τον Dead. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι ο Dead. Και από τον Dead. Και από τον Dead πάντα έβγαινε με μπλουτζάκια Avarathron σε πολλά show και τέτοια. Ο Γερόνιμος μας στήριξε πάρα πολύ. Ήμασταν από τις αγαπημένες του μπάντες. Είχαμε κλείσει συμβόλαιο να βγάλουμε το split με τους Burzum και το The Mighty Contract από την Death Like Silence. Φυσικά, βέβαια, αυτά τα άσχημα γεγονότα που γίνανε τότε, δηλαδή που ένας καλός φίλος σκότωσε έναν άλλο πολύ καλό φίλο. Τα σταματήσαν όλα αυτά και ποτέ δεν έγιναν. Αλλά εντάξει, θα ήταν άδικο να μην πούμε πόσο οφείλουμε στο Γερόνιμος, πόσο στήριξε του Arctic Cries, πόσο μας προμόταρε. Εξού γι' αυτό του αφαιρώσαμε και το King of Stellar War στην πράγμα. Γι' αυτό γράψαμε και το King of Stellar War μετά το χαμό του. Ποια ήταν τα συναισθήματα, ποιες ήταν οι σκέψεις όταν μάθατε ότι έγινε αυτό το γεγονός, το περιστατικό? Εντάξει, πολύ άσχημα συναισθήματα, τι να σου πω. Πολύ, δηλαδή αυτό το δεν είναι καθ' παιδιά τώρα. Ο θάνατος, εντάξει, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε όλοι, έτσι. Εντάξει, δεν είναι καθ' αυτό τώρα ο θάνατος. Είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος που για μένα, ένας καλλιτέχνης που είχε πάρα πολλά να δώσει. Το παιδί ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, σε ηλικία 20 χρονών ορωματιζόταν πράγματα που δεν τα φανταζόντουσαν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Πάντως, γενικότερα, πέρα από τις επαφές με τους δύο αυτούς ανθρώπους, ξέρω ότι έχεις επικοινωνία και με άλλα σχήματα, με τους Entombed, με τους Morbid Angel, με τους Paradise Lost. Εντάξει, με Satyricon, ναι. Emperor. Μάλιστα, πρόσφατα είχα πάει στην Νορβηγία και βρήκα πάρα πολλούς από αυτούς τους παλιούς φίλους. Περάσαμε ωραία, θυμηθήκαμε τα παλιά. Εντάξει, έχουν αλλάξει όλοι. Δεν είμαστε κανείς μας, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος με τότε, έτσι. Και χαίρομαι γι' αυτό που δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τότε, φυσικά, έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. Satyricon και ποιους δεν βρήκα, ναι. Primordial. Ξέρεις ότι όλη αυτή η υλογραφία σε κάποια φάση πρέπει να δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή είναι δικό σου, προφανώς και σου ανήκει, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να το μοιραστείς με την ανθρωπότητα όλο αυτό το πράγμα. Και που όλο και... Όχι, όχι στο ίντερνετ. Αυτά πρέπει να βγουν κανονικά σε ένα λεύκομα, σε ένα βιβλίο, κάπως να τυπωθούν για να υπάρχουν μαζεμένα και όμορφα. Καλή ιδέα αυτή, δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να το σκεφτώ και άμα βρεθεί κάποιος που θα ενδιαφερόταν να τα εκδώσει, γιατί όχι. Οκ. Okay. Ωραία. Ωραιότατα. Για να το ανακεφαλαιώσουμε τώρα το κομμάτι Youth Area, το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι έχουν βγει, βγαίνουν συνέχεια εκδόσεις και βινίλιο και CD. Μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί ανά πάσα στιγμή. Και είναι η συναυλία του σχήματος, η οποία καλώς ηχόντων των πραγμάτων θα γίνει στα μέσα του Γενάρη, μία στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη. Με το line-up. Είπαμε, είναι δύο τραγουδιστές καταρχήν. Ναι. Έτσι, θα βγει ο Μάγκος στη σκηνή τώρα εδώ. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρόκειται ούτε για ένα τραγούδι, μου λέει. Και μετά υπάρχει. Είναι κιθάρες, είναι δύο παιδιά γνωστά. Ο Γιάννης, ο Τζόνκαλ, που έχει παίξει κανένα χρόνο και με τους Arctic Cries. Ένα άλλο παιδί από Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης. Στα drums είναι ένα άλλο παιδί, ο Βασίλης. Είστε έτοιμοι, προβάρετε, παίζετε. Ναι, ναι, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι και ο Μωρέαν τώρα εδώ από την Ολλανδία, Γερμανός να αλλάζει στην Ολλανδία και έρθει εδώ πέρα. Και εντάξει, καλά, είναι πολύ ωραία. Περνάμε πολύ καλά, όλη τη μέρα παίζουμε. Okay. Τέλεια, λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για το The Great Hunter. Θα έλεγες ότι είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει μέσα στο δίσκο? Απόλυτα. Απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζιμ. Να είσαι καλά. Και εγώ κάθε επιτυχία. Ελπίζω να γίνει συναυλία τον Ιανουάριο για να το δούμε το Youth Area και στο φυσικό του περιβάλλον, στη σκηνή. Και εγώ το ίδιο ελπίζω και θα χαρώ να σας δω όλους εκεί. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν τους Youth Area, The Great Hunter και επανερχόμαστε. Πήγαμε. Η Rhapsody of Fire μας έβαλαν στο τρίτο μέρος του απόψινου TV War. Αυτή είναι η Rhapsody στους οποίους έχει μείνει μόνο ο Άλεξ ο Σταρόπολη και η μπάντα την οποία έχει δημιουργήσει. Γενικά έχουν γίνει διάφορα στους Rhapsody όλα αυτά τα χρόνια. Glory for Salvation, το άσμα και τι γίνεται τώρα, ο Corpse Grinder βγάζει δίσκο προσωπικό, solo album. Βγάζει solo album με το όνομά του, Corpse Grinder. Θα το έχουμε 4 Φεβρουαρίου. Και εντάξει, θέλω να δω, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει.
Πόσο διαφορετικό, δηλαδή φαντάζεσαι τον Corpse Grinder να βγάζει κορώνες, να τραγουδάει με φαλσέτα. Ήταν blues. Ήταν blues. Να κάνει σκευές King Diamond, γιατί είναι fun. Βέβαια, βέβαια, σωστό. Ξέρεις, ο Corpse Grinder, εκτός από θεός τραγουδιστής των Cannibal Corpse, ατελείωτη τυπάρα και ο πιο metal λαιμός που έχει υπάρξει ποτέ, μια άλλη φοβερή ιδιότητά του είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι με τις δαγκάνες που βγάζει τα λούτρινα από τα κουτιά, από τα μηχανήματα. Και όταν λέει σε περιοδεία με τους Cannibal, αλλά και όταν δεν είναι, πηγαίνει σε τέτοια μαγαζιά και είμαι λέει καταπληκτικό σε αυτό. Βρίσκω λέει τον κατάλληλο χρόνο, το κατάλληλο κουκλάκι και φεύγει κάθε φορά από τα σποτς αυτά με μια αγκαλιά γεμάτη λούτρινα. Πόσο θεϊκό τώρα ο τραγούδης των Cannibal Corpse με τα λούτρινα. Έχει βρει λέει το κόλπο και νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Που θυμάται ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί ήταν έτοιμος λέει να βγάλει ένα λούτρινο το οποίο άρεσε πάρα πολύ στην μητέρα του και ήθελε να της το πάει. Και πάνω που ήταν έτοιμος να πατήσει το κουμπί, να κατεβεί η δαγκάνα για να το πιάσει, ήταν ένα αγοράκι δίπλα του και του είπε: You've got it! Και του πήραξε το χέρι και λέει: Του φώναξα. Φαντάζομαι τώρα να σου φωνάξει ο Corpse Grinder. Εφιάλτες για πάντα. Τσισάκια. Και το λέει, έχει μετανιώσει πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά του βγήκε ρε παιδί μου ένα shut up εκείνη τη φαντάσου τώρα. Ο Corpse Grinder της καρδιάς μας πάντως είναι καταπληκτικός, είναι γλύκας ρε παιδί μου, είναι φανταστικός. Να τον φέρουμε να μας πάει, να μας βγάλει λούτρινα και εμάς. Ναι, να το πάμε. Και πάμε στον David Drayman, τον Disturbed, που αυτοί ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ. Βέβαια δεν θα είναι λέει το κλασικό full length άλμπουμ. Θα το σπάσουν σε δύο μέρη. Θα είναι σαν να λέμε δύο EP. Okay. Θα ξεκινήσουν πρώτα με 5-6 κομμάτια, δύο διαφορετικά releases δηλαδή. Uh-huh. 5-6 και μετά 5-6 αργότερα. Μπαίνει και αυτός από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή την λογική που δεν θέλει full album και θέλει να βγάζει τα κομμάτια πιο αργά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή όχι ένα δίσκο και ξανά σε τρία χρόνια, να τροφοδοτεί συνέχεια το κοινό σου με τραγούδια λόγω των streaming, όλες αυτές τις πλατφόρμες που λειτουργούν έτσι. Κοίτα, είναι τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Δεν είναι κακή ιδέα. Το προτιμώ από το να είναι ένα single ανατρίμηνο, ας πούμε, ένα single το εξάμηνο. 5-6 κομμάτια το εξάμηνο δεν είναι κακή ιδέα. Πάντως, σε αυτό που είχε πει ο Ρόμπο Φλίν τον Μασίν, γιατί θα βγάζω μόνο συγκλάκια, έβγαλε κανένα δυο, τώρα λέει ετοιμάζει δίσκο. Ναι, δεν έπιασε δηλαδή. Δεν έπιασε δηλαδή. Στους Disturbed ενδεχομένως θα πιάσει. Θα δούμε, ναι. Animals as Leaders. Ναι, βγάζουν καινούριο άλμπουμ και αυτοί. Βγάλανε και βίντεο το οποίο θα δούμε. The Problem of Other Minds. Mm-hmm. Και ο δίσκος λέγεται Παρίζια ή Παρισία. Παρισία, ναι. Παρισία, είναι ελληνικός τίτλος. Ναι. Το οποίο σε μια ελεύθερη μετάφραση, να το πω, σημαίνει ελευθερία λόγου. Ναι. Το να μιλάς χωρίς να έχεις δεύτερες σκέψεις, να λες την αλήθεια για αυτά που πιστεύεις με θάρρος. Μίλησε με Παρισία. Είπε δηλαδή αλήθεια. Ανερυθρίαστα, ρε παιδί. Αυτό και αν λείπει τη σημερινή εποχή. Ναι, έτσι. Αυτό και αν λείπει και έχει πλάκα γιατί οι Animal Sass Leaders είναι μια instrumental μπάντα. Ναι, είναι αυτός ο καταπληκτικός κιθαρίστας με όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία κάνει παίζοντας κιθάρα. Το βίντεό τους έτσι έχει και ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό έτσι, χρώμα, είναι κάπως χορευτικό, όπως και το προηγούμενο που είχαμε βγάλει. Πάμε να τους δούμε και όταν επιστρέψουμε έχουμε επαιτίους. Πάμε, φύγαμε. Είδαμε λοιπόν τους Animal Sass Leaders. Και μιας και λέγαμε πριν, Χάκο, για τους Disturbed και αυτό το όχι full-length album και θα είναι σε δύο μέρη. Και εδώ είναι μια κυκλοφορία η οποία βγάλανε πρώτο βίντεο κλιπ τον Αύγουστο. Mm-hmm. Τώρα δεύτερο βίντεο κλιπ, αλλά ο δίσκος θα βγει το Μάρτιο του 2022. Οπότε έχει μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Και αυτό είναι λίγο... είναι διαφορετικό. Βέβαια, είναι διαφορετικό είναι αυτό. Τα συγκροτήματα προσπαθούν να έχουν παρουσία σε όλη τη διάρκεια του... των μηνών ή των χρόνων, δίνοντας συνέχεια κάτι καινούριο στους οπαδούς, να είναι το όνομά τους στην επικαιρότητα, να τρέχουν τα ονόματά τους στις πλατφόρμες, μέχρι να έρθει η ώρα του δίσκου, λένε πως όντως θα το βγάλουν το άλμπουμ. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί να βγάλουν ένα σίγκλ τον Μάρτιο και να πούνε ότι πάει για το καλοκαίρι και ποιος δεν θα ιδρώσει και κανένα αυτή, ρε παιδί μου. Θα θεωρηθεί πολύ φυσιολογικό κιόλας. Σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε επαιτίους. Έχουμε επαιτίους. Ναι, τι έχουμε. Λοιπόν. 29 Νοεμβρίου του 1993, Motorhead Bastards. Motorhead Bastards, αυτό ήταν ένα άλμπουμ. Έχει ένα ενδιαφέρον η ιστορία του Bastards. Δεν θα μπούμε σε βαριές λεπτομέρειες.
Αλλά ένα-δύο προηγούμενα άλμπουμ, ας πούμε στο Μάρτσο Ροντάκι στο 1916, η Motorhead, πάντα για τα δικά τους δεδομένα, είχαν προσπαθήσει να γίνουν ένα κλικ λίγο πιο εμπορικοί εκείνα τα χρόνια. Είδαν ότι αυτό δεν τους πήγε ακριβώς όπως το περίμεναν και εδώ πέρα επανέρχονται στην Motorhead, ρε παιδί μου, την αθάνατη. Γι' αυτό μάλιστα βαφτίζουν και το όνομα Bastards του δίσκου που ήταν το αρχικό όνομα των Motorhead πριν γίνουν Motorhead, και είναι και το άλμπουμ που περιέχει το τραγούδι αυτό το φοβερό, το Born to Raise Hell, το οποίο στη συνέχεια επανηχογραφήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας το Airheads. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, άμα ήταν μια. Να τους Γιάννης. Που ήταν μια ταινία των αρχών της δεκαετίας του 90, Adam Sandler μέσα, Steve Buscemi, πριν γίνουν Superstars, που παίζουν μια metal μπάντα η οποία καταλαμβάνει έναν ραδιοφωνικό σταθμό στο Los Angeles για να παίξει τα τραγούδια της. Και μεταλάβει και ταινία. Ωραία. Γίνεται η ερωτησάρα, ποιος θα νικούσε, ο Λέμι ή ο Θεός. Who'd win in a wrestling match, Lemmy or God? Lemmy. God. Wrong, dickhead. Trick question. Lemmy is God. Μεγάλες αλήθειες διαχρονικές. 28 Νοεμβρίου του 1994, Ball Thrower και For Victory. Εντάξει, το πέρα, Ball Thrower, σε αυτό το death metal που κάνουν, νομίζω ότι το τελειοποιούν. Φίλοι μου που ακούνε Ball Thrower το θεωρούν από τα πολύ αγαπημένα τους άλμπουμ του συγκροτήματος. Πολύ πολύ μεγάλη στιγμή για το συγκρότημα και για τον death metal. Και 27 Νοεμβρίου του 1995, Dark Tranquillity και The Gallery. Καλό. Τι έγινε. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Dark Tranquillity όπου τραγουδά ο Michael Stanley, για τον οποίο λέγαμε νωρίτερα. Στο προηγούμενο άλμπουμ τραγουδούσε ο Anders Frieden που μετά πήγε ως In Flames και ο Stan έπαιζε μόνο κιθάρα. Κοίτα, σε αυτό το πράγμα που λέγεται μελωδικό death metal, Γιάννη, νομίζω ότι είναι... Πολύ σημαντικό. Αυτό. 27 Νοεμβρίου του 1982, Ozzy Osbourne και Speak of the Devil. Speak of the Devil, αυτό στην Αγγλία κυκλοφόρησε ως Talk of the Devil. Κοίτα, το συγκεκριμένο live album, αν για το Motorhead θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα, αυτό κι αν έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, δεν ξέρω να αρχίσουμε... Ένα κάτι λίγο. Είναι ένα album που έρχεται μετά το θάνατο του Randy Rhoads, live album του Ozzy, που περιέχει μόνο τραγούδια των Black Sabbath μέσα. Αυτό το κάνανε ο Ozzy και το management του κυρίως, γιατί εκείνη την εποχή οι Black Sabbath έβγαζαν το δικό τους live album με τον Dio στα φωνητικά και θέλανε να ρίξουν στην αγορά κάτι αντίστοιχο με τον αυθεντικό τραγουδίστη των Sabbath. Οπότε είναι album του Ozzy που έχει μόνο τραγούδια των Sabbath μέσα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι πως το album αυτό αρχικά θέλανε να το ηχογραφήσουν με τον Randy Rhoads την κιθάρα. Αυτό είναι μετά το θάνατο του Randy, με τον Brad Gillis. Αλλά ο Randy είχε διαφωνήσει, δεν ήθελε να παίξει αυτό το δίσκο, γιατί θεωρούσε ότι από τη στιγμή που είναι ήδη κιθαρίστας με δισκογραφία πίσω του, εννοώντας τα album και τον Quiet Riot που είχε παίξει, αλλά και του Ozzy Osbourne, το να παίξει τραγούδια τον Black Sabbath σε ένα δίσκο ήταν πισωγύρισμα για αυτόν. Και τελικά είχε συμφωνήσει όντως να το κάνει μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση και να κάνει ακόμα ένα δίσκο με τον Ozzy και να αποχωρήσει. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα ξέρεις, είναι λίγο μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είχαν γίνει. Ένα τρίτο για το άλμπουμ αυτό είναι ηχογραφημένο στο Ridge της Νέας Υόρκης και λέγεται πως τα τραγούδια, η μουσική είναι ηχογραφημένη κατά τη διάρκεια του soundcheck και στη συνέχεια μιξάρανε τις φωνές του κόσμου. Υπάρχει πάρα πολύ ιστορία πίσω από αυτό. Γενικότερα είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει το δικό του μύθο, ρε παιδί μου, στην ιστορία. Ναι. Να πούμε και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο, ναι. Hellstar, A Distant Thunder, 29 Νοεμβρίου του 1988. Φεύγουν τα μαξιλάρια, φαντάζεσαι κάπου. Κοίτα, τη τσιρίδα στο ανάγνωσμα το μαξιλάρι. Αυτό που λέμε US Metal, δηλαδή πιο μελωδικό από το thrash, αλλά πιο γρήγορο και πιο επιθετικό από το κλασικό heavy, speed metal, με φανταστικά φωνητικά από τον Rivera μέσα. Όχι καμιά μεγάλη μπάντα, αλλά στο συγκεκριμένο ιδίωμα θεοί. Τι θα δούμε από όλα αυτά. Τι θα δούμε τώρα από όλα αυτά. Είπαμε για Dark Tranquillity, είπαμε Ozzy, είπαμε Ball Thrower, είπαμε... Είπαμε και Motorhead, είπαμε. Είπαμε και Born to Raise Hell, πώς να γλυπτώ, πώς να ξεφύγεις από την οργή του Θεού. Ύμνος ύμνων και άσμα ασμάτων, το Born to Raise Hell, τον Motorhead, και κάπως έτσι πηγαίνουμε και για το απόψινό Grand Finale, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, όπου υπό κανονικές συνθήκες Hellfire θα δούμε και τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Joey DeMaio. Αν δεν τη δούμε την επόμενη Κυριακή, θα τη δούμε την μεθεπόμενη, θα τη δούμε πάντως. Πριν πούμε με τι θα κλείσουμε το απόψινό TV World, να προτείνουμε κανένα δίσκο στον κόσμο να ακούει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γιάννη. Όπε, Blackwater Park. Μάλιστα. Παίζεις σκληρά.
Χάιμαχ. Immortal, pure Holocaust. Εδώ, μόνο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, Rotting Christ θα ακούτε. Rotting Christ πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα το Εάλλο, το οποίο το άκουγα προχθές και μουρλάθηκα, διαλύθηκα. Το έβαλα 10 φορές στο repeat. Ναι, δισκάρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα με ένα συγκρότημα γερμανικό, black metal. Αλλά από αυτό το black metal το μοντέρνο, οι οποίοι, ξέρεις, δεν εστερνίζονται θέματα όπως το... ο σατανάς, το σκοτάδι, οι μαύρες τέχνες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σε αυτή την κατηγορία των black metal καλλιτεχνών, οι οποίοι παίζουν με αυτές τις ταχύτητες, παίζουν με αυτή την αισθητική, αλλά γενικότερα ασχολούνται και με άλλα θέματα πέρα από το τυπικό, αν θέλεις, black metal ανάγνωσμα. Okay. Δηλαδή. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι λέγονται Der Weg einer Freiheit. Mm-hmm. Der Weg einer Freiheit. Ένα όχημα προς την ελευθερία, ένας δρόμος προς την ελευθερία. Κάτι τέτοιο σημαίνει αυτό. Ασχολούνται με τη φιλοσοφία, με τέτοιου είδους θέματα, με κοινωνικούς προβληματισμούς. Βέβαια, το δίσκο τους ονομάζουν Nocturne και το U το γράφουν με V. Να το πιάσουμε εκεί το old school. Να το πιάσουμε εκεί το old school. Mm-hmm. Το άσμα είναι το Immortal και έχει και ατμόσφαιρα και έχει και black metal. Γιατί ρε παιδιά με κοιτάει τέτοιο. Όχι. Όχι, κάτσε να ακούσουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το δούμε, τα λέμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Να είστε καλά, τα φιλιά μας.